ιατρικά. Είχες πρόσφατα κάποια εμπειρία που σε έκανε... Είχανε δικοί μου άνθρωποι και έχω απειβδίσει. Ναι, τι συνέβη, κάτι... Πρόβλημα, περίμενε λίγο να φτιαχτώ, παιδιά, κάπως κάτι, κάντε. Σας λίγο, παρακαλώ, σας δώστε λίγο μόνιτορ. Είσαι τέλεια, παιδιά. Δώστε μόνιτορ. Αφού το ξέρεις. Αφού το ξέρεις. Κόλακα. Πάψε κόλακα. Εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται στο δημόσιο. Ξέρουμε, αλλά πες μας την εμπειρία σου για να καταλάβουμε σε ποιο δημόσιο. Μία πολύ κοντινή μου έτσι, γυναίκα έπαθε ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας. Άλλα λέει ο ένας γιατρός, άλλα λέει ο άλλος. Δεν υπάρχουν οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή είναι κάτι το αποτρόπαιο αυτό που συμβαίνει. Αλλά ας μην αρχίσουμε με. Εντάξει, να μην αρχίσουμε έτσι. Γιατί και επειδή είναι και λίγο το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά δεν μπορούν. Δεν λέω για τους ανθρώπους, λέω για το σύστημα. Αυτό, ναι. Δεν σε πειράζει, αγαπάκι μου. Όχι, αγάπη μου, πάρε και κάτι. Θες και το δικό μου. Εντάξει, μην το χοντρίζω. Θες να φέρω και αυτό. Όχι, μωρέ Κώστα, πάψε. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Βίκη, γιατί μας έφερε καταπληκτικά γλυκά και έφερε και σε όλα τα παιδιά γλυκά. Και επειδή δεν το έχει κάνει άλλο καλεσμένο αυτό για μας, θέλουμε πάρα πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Ποδαρικό, θέλω να είναι γλυκιά η χρονιά σας. Μας κάνεις ποδαρικό και πιστεύω ότι είσαι τόσο θετικός άνθρωπος που εγώ τους θετικούς ανθρώπους τους έχω για γούρι ούτως ή άλλως. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είναι και η γυναίκα, της το έλεγα πριν με το που την υποδέχτηκα, θα το πω και δημοσίως, γιατί εγώ τη λέω πίσω από τις κάμερες, το μοιράζουμε πάντα και με τους τηλεθέατες. Της είπα ότι καλωσορίζω τη γυναίκα που πρώτη φίλησε τον Αλέξη Γεωργού την εποχή που όλες θέλαμε και δεν μπορούσαμε. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το αγόρι μας. Το αγόρι μας. Το αγόρι μας. Πώς ήταν η Βίκη τότε? Ονειρικά. Ονειρικά. Ναι, έχω περάσει τόσο ωραία στο Είσαι το Τέρι μου. Τόσο ωραία, γιατί το γεγονός ήταν ότι, ξέρεις, μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω μια τόσο ωραία δουλειά σε αυτό το τρομερό σενάριο του Θοδωρή, με τόσο ωραίους συντελεστές και φυσικά να είμαι το κορίτσι του Αλέξη. Σου άρεσε ο Αλέξης? Τι εννοείς? Καθόλου, καθόλου. Όταν τον φύλαγες, γούσταρες. Εσύ τι λες, ρε αγάπη. Φυσικά, εννοείται. Πάντα όταν φυλάω τον Αλέξη, γουστάρω. Έτσι. Τον αγαπώ πολύ, τον αγαπώ πολύ, πολύ. Υπέροχος είναι. Είναι υπέροχος. Φανταζόσουν ότι με το καλημέρα σας, με το που θα έμπαινε στα σπίτια μας, μέσα από μια τηλεοπτική σειρά θα γινώσουν κατευθείαν τόσο αγαπημένο κορίτσι του κόσμου? Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Το μόνο που φανταζόμουν ήταν, που αισθάνθηκα δηλαδή μόλις διάβασα τα σενάρια, ήταν τι ωραίο σενάριο είναι αυτό. Να. Και πόσο διασκέδαζε εμένα. Οπότε σκέφτηκα ότι για να μου αρέσει εμένα τόσο πολύ, μάλλον θα αρέσει και στον κόσμο. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα άρεσε τόσο πολύ. Και νιώθω τρομερά υπερήφανη για αυτή τη δουλειά. Σου λέγανε οι γυναίκες τότε τίποτα που φυλάς το Γεωργούλη? Χαμός γινόταν. Στον δρόμο, ας πούμε, τι σου λέγανε? Στον δρόμο, αρχικά όταν μας βλέπανε στον δρόμο με τον Αλέξη, που βγαίναμε, ας πούμε, τα βράδια, μου είχε συμβεί να έχουν κρεμαστεί στο διπλανό αμάξι κορίτσια από εδώ και έξω από το παράθυρο και να ουρλιάζουν: Αλέξη, σ' αγαπώ, σε θέλω. Μία από αυτές μπορεί να μου κι εγώ. Όχι, εντάξει. Εκτός από αυτό.